Θέλουμε η συμμετοχή να αυξηθεί στην πορεία για να βάλουμε τέρμα στην επιθυμία του Τιτάνα να κάψει σκουπίδια. Αγαπητές φίλες και φίλοι, πρέπει να δούμε όλοι το περιβάλλον που γίνεται αυτή η απέτηση που προσπαθούν να εφαρμόσουν αυτή την απέτηση του Τιτάνα. Σήμερα ο Τιτάν προσπαθεί να εφαρμόσει την κάψη απορριμμάτων από τους μπλε και πράσινους κάδους σε μία περίοδο που ο όμιλός του έχει σταθερές επιδόσεις και ενισχυμένες ταμιακές ροές με σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών του και της κερδοφορίας του. Αγαπητές φίλοι και φίλοι, δηλαδή την περίοδο που μετρά τα κέρδη του απαιτεί να αυξήσει, να τα αυξήσει ακόμη περισσότερο χρησιμοποιώντας πιο φθηνή καύσιμη ύλη, θυσιάζοντας την υγεία μας και το περιβάλλον. Αυτή την ίδια περίοδο εμείς οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και όλοι οι βιοπαλαιστές αντιμετωπίζουμε αμέτρητα προβλήματα όπως ανεργία, χαμηλούς μισθούς και συντάξεις, λουκέτα στις δουλειές μας, πετσόκομα εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, φορολογία. Είμαστε φοβισμένοι από την πανδημία με υποστελεχωμένο και φτωχό το σύστημα υγείας και τρομοκρατημένοι από την οικονομική κρίση που έρχεται με βάση και τα κυβερνητικά στοιχεία. Αυτή την περίοδο λοιπόν διάλεξε η κυβέρνηση μαζί με τα τόσα άλλα που προσπαθεί να περάσει με νομοσχέδια που τα περνάει αν θέλετε σε μια επίφαση δημοκρατίας αυτής της Βουλής, προσπαθεί τώρα να χαρίσει και την κάψη στο Τιτάν. Το Υπουργείο Περιβάλλοντας και Ενέργειας προχωρεί στην αδειοδότηση RDF-SRF πατώντας τις ράγες του νομοθετικού πλαισίου ευρωπαϊκού και εθνικού που νομοθέτησαν και στήριξαν όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά. Μάλιστα, προχωρούν στην κατασκευή ΜΕΑ, είναι η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στο δυτικό τομέα, στη Μαυροράχη, που θα είναι η μεγαλύτερη ΜΕΑ όπως λένε και θα δέχεται, ακούστε παρακαλώ, τα σκουπίδια από το 65% του πληθυσμού της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. Εκεί κατασκευάζεται το RDF-SRF που θα καίει τόνους στο Τιτάν. Η εξέλιξη αυτή θα έρθει να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ήδη επιβαρημένη ατμόσφαιρα της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Θα φέρει ακόμα πιο κοντά τον καρκίνο στις οικογένειές μας. Και αναλογιστείτε όλοι σας, σίγουρα έχετε έναν καρκινοπαθή. Το RDF-SRF, αγαπητοί φίλες και φίλοι, δεν είναι καυσόξυλα που τον προηγούμενο χειμώνα μας είπαν ότι καυτά ρυπαίνουν. Η κάψη του RDF-SRF έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή και την εκπομπή στο περιβάλλον οργανικών ενώσεων μεγάλης τοξικότητας, τις διοξίνες και τα φουράνια, όπως και άλλων βλαπτικών ρήπων επιβαρυντικών για την υγεία του ανθρώπου. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες. Εκείνο όμως που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι επειδή ακριβώς στον αέρα δεν υπάρχουν τείχοι, το ζήτημα δεν είναι ζήτημα μόνο της Δυτικής Θεσσαλονίκης, αλλά όλης της περιοχής. Δεν είναι ζήτημα που θα μας βάλει με μεζούρα ή με μέτρο να μετρήσουμε την απόσταση από τον Τιτάνα, αλλά είναι ζήτημα ζωής πραγματικά, ζωής και θανάτου, να πούμε όχι στην καρκινογόνα κάψη. Να δηλώσουμε ότι δεν θα ανεχτούμε να γίνουν θάλαμος αερίων οι γειτονιές μας, δεν θα δεχτούμε να μολυθούν άλλες γειτονιές, διώχνοντας από εμάς το πρόβλημα. Για μας η κάψη δεν έχει όρους και προϋποθέσεις. Έχει έναν όρο, την υπεράσπιση της ζωής, το μέλλον των παιδιών μας και την υπεράσπιση του περιβάλλοντος. Η συσπήρωση μέσω της πανδημίας τόσο συλλόγων σωματείων, η συλλογή χιλιάδων υπογραφών έβαλαν ένα φρένο στην υπογραφή της αδειοδότησης και προς το παρόν το Υπουργείο δεν έχει υπογράψει. Ανάγκασαν από την άλλη πλευρά και τον όμιλο Τιτάν να επιδοθεί σε κάθε
ακολουθήσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πολλούς βαλμένους να μιλάνε από τα κοινωνικά δίκτυα, πολλά χρήματα να πέφτουν αν θέλετε σε συλλόγους της περιοχής ή να χτυπάνε τις πλάτες ανθρώπων που βρουν και είναι προσωπικότητες στην περιοχή μας, όμως αυτό μπορούμε να το σταματήσουμε εμείς με τη μαχητική στάση μας απέναντι στην καρκινογόνα καύση. Δεν έχουμε άλλον δρόμο. Με αισιοδοξία και μαχητικότητα, με σημαία την υπεράσπιση της υγείας μας, πρέπει να βάλουμε τέρμα στα σχέδιά τους. Σχέδια που έχουν μπροστά μόνο το κέρδος τους και δεν υπολογίζουν την υγεία μας και την ρήπαση του περιβάλλοντος. Ας μην μας ταπώσουν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, τα μεγάλα λόγια για ενεργειακή αξιοποίηση στα πλαίσια της ανάπτυξης που μας τάζουν. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά, το λένε οι επιστήμονες, ότι η ενέργεια που διασώζεται με την καύση και γεμίζει μόνο τα ταμεία του ομίλου είναι πολύ χαμηλότερη από την ενέργεια που μπορούμε να εξοικονομήσουμε κατά την ανακύκλωση και τη μείωση της χρήσης υλικών. Να μην πιαστούμε, φίλες και φίλοι, στη φάκα, τρώγοντας το τυράκι της διαβούλευσης και στο όνομα του αμοιβαίου ωφέλους θυσιάσουμε την υγεία μας και το μέλλον των παιδιών μας για το περιβάλλον. Να μην πιαστούμε στη φάκα αυτής της επίφασης της δημοκρατίας που λέει το πρόβατο να μιλήσει με το λύκο. Είναι σίγουρο ότι σε μια τέτοια συνομιλία το πρόβατο δεν φεύγει βελάζοντας. Είναι στο στομάχι του λύκου. Δεν έχουμε να πούμε τίποτε με τον Τιτάνα εκτός από το ότι είμαστε ενάντια στην καρκινογόνα κάψη. Τώρα είναι η ώρα για μαζικούς και μαχητικούς αγώνες. Τώρα πρέπει ο αγώνας μας να δυναμώσει. Είμαστε κατά της κάψης χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Διεκδικούμε να σταματήσει τώρα η νέα προσπάθεια αδειοδότησης που έρχεται από παλιά, που τη σταματήσαμε εν μέρη το 2014. Απαιτούμε με ευθύνη του κράτους, σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια της χώρας, να πραγματοποιηθούν ολοκληρωμένες μελέτες με σκοπό την έρευνα της ισορρευτικής ρήπασης στην περιοχή μας. Διεκδικούμε με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με ευθύνη του κράτους, να συσταθεί εξειδικευμένη ομάδα ιατρών και να πραγματοποιηθεί επιδημιολογική μελέτη για τις επιπτώσεις της ισορρευτικής ρήπασης στον πληθυσμό. Άμεσα να προχωρήσει η δημιουργία κέντρου υγείας στην περιοχή μας. Διεκδικούμε οι Δήμοι μας να επαναπροσδιορίσουν τις χρήσεις γης για να μην κάνουν ό,τι θέλουν τα μεγαλοσυμφέροντα μέσα στον αστικό ιστό με κριτήριο την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα της ζωής του λαού μας. Διεκδικούμε άμεση εφαρμογή μεθόδων και μέτρων μείωσης της ποσότητας και της βλαπτικότητας των απορριμμάτων με διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση και κομποστοποίηση. Λέμε όχι στην εμπορευματοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων. Λέμε ναι στην ορθή διαχείριση των απορριμμάτων που θα πρέπει να ξεκινήσει κάποια στιγμή προς όφελος του λαού. Δεν θα τους περάσει. Όχι στην καρκινογόνα κάψης στο Τιτάν. Τώρα είναι η ώρα για μαχητικό μαζικό αγώνα.